Η τελική ολική καταστροφή των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έλαβε χώρα μεταξύ 1913 και 1923. Υλοποιήθηκε υπό δύο διαδοχικά καθεστώτα, των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών, διαφοροτρόπως, δηλαδή μέσω διαφόρων μεθόδων φυσικής και πολιτισμικής γενοκτονίας, εξόντωση μέσω σφαγών, γενοκτονικών εκτοπισμών, ταγμάτων εργασίας ή ταγμάτων θανάτου, παιδομάζωμα, εξισλαμισμό, βιασμούς, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, εκδίωξη, εκπατρισμό, ιδιοποίηση περιουσιών, ανταλλαγή. Ο Πόντος και η Δυτική Μικρά Ασία υπήρξαν το επίκεντρο της γενοκτονικής διαδικασίας, μολονότι αυτή καθ' αυτή ξεκίνησε το 1913 από την Ανατολική Θράκη. Η γενοκτονία συνέβη σε τρεις κύριες φάσεις, σε βάθος δεκαετίας, κατά τρόπο συσσωρευτικό και επεισοδικό και με προοδευτική εξέλιξη εξαιτίας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που επηρέασαν καθοριστικά την εκτήληξη και εξέλιξη της γενοκτονικής διαδικασίας, η οποία κορυφώθηκε το 1921 και 1922. Από το 1913, την έναρξη της διαδικασίας, μέχρι το 1923, το τέλος, θεωρείται ότι εξοντώθηκαν μεταξύ 800.000 και 1.000.000 Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 1.000.000 εκδιώχθηκε βιαίως μεταξύ Σεπτεμβρίου 1922 και Ιανουαρίου 1923 και μόλις 200.000 αντιλάγησαν από ένα σύνολο 2.200.000 Ελλήνων κατά το έτος 1913.